Ο Ραβέλ και η Μυρτό, δύο γλυκύτατα λαμπραντόρ, συμμετέχουν στο Summer Camp του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, αποδεικνύοντας ότι η ενσωμάτωση ενός ζώου σε μια ομάδα μπορεί να πυροδοτήσει μια εξέλιξη δυναμική. Ξεκινήσαμε αυτή την εβδομάδα τη συνεργασία με τους δύο πρώτους τετράποδους μουσιοπαιδαγωγούς σε μουσείο στην Ελλάδα. Δύο υπέροχα λαμπραντόρ, τον Ραβέλ και τη Μυρτό, οι οποίοι ήρθαν να ενισχύσουν την ομάδα εκπαίδευσης του μουσείου. Η νέα αυτή εκπαιδευτική και μουσιολογική πρακτική, η εμπλοκή με τα ζώα, έχει θετική επίδραση στην ανάπτυξη της μάθησης και των δεξιοτήτων των παιδιών. Η εμπειρία διεθνώς και επιστημονικά λέει ότι η συνύπαρξη παιδιών και ζώων σε εκπαιδευτικό πλαίσιο είναι ιδιαίτερα βοηθητική, διότι βελτιώνει τα επίπεδα μάθησης και ενισχύει την ομαλή ένταξη των παιδιών μέσα σε ένα πλαίσιο εκπαίδευσης. Και αυτό γιατί τα ζώα βοηθούν τα παιδιά να μειώσουν τα επίπεδα άγχους και στρες που μπορεί να έχουν στο πλαίσιο ένταξής τους μέσα σε μια νέα ομάδα εκπαιδευτική, βελτιώνουν την ενεργητική τους ακρόαση, αυξάνονται τα επίπεδα μάθησης και είναι ιδιαίτερα βοηθητική η βελτίωση της ψυχικής τους υγείας, διότι τα ηρεμούν και τα ισορροπούν. Τα καλόψυχα και ευφυή λαμπραντόρ είναι ιδανικά για την οικογένεια και αγαπούν τους ανθρώπους. Ο πράος και προσαρμοστικός τους χαρακτήρας βοηθάει τα παιδιά να αποβάλουν γρήγορα κάθε φόβο απέναντι στα ζώα. Μια τέτοια εμπειρία ζήσαμε τις τελευταίες μέρες, διότι ένα από τα παιδιά που έχουν πάρει μέρος αυτή τη βδομάδα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και είχαν τους παιδαγωγούς, τους τετράποδους, όπου υπήρχε ιδιαίτερος φόβος για τα σκυλιά, πλέον ταΐζει το Ραβέλ. Οπότε έχουν έρθει πάρα πολύ κοντά, έχουν γίνει φίλοι και αυτό το παράδειγμα μας επιβεβαιώνει ότι η συνύπαρξη παιδιών και σκυλιών είναι ιδιαίτερη και ουσιαστική. Τα καλοκαιρινά προγράμματα του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας απευθύνονται σε παιδιά από την προσχολική τους ηλικία μέχρι και εφήβους. Η παρουσία του Ραβέλ και της Μυρτούς θα είναι εβδομαδία, επομένως θα έχουν την τύχη όσοι πάρουν μέρος στα προγράμματα εκπαίδευσης του Μουσείου να τους γνωρίσουν. Και αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι ως Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και ως θεματοφύλακας του φυσικού πλούτου του τόπου μας, αυτό το μουσείο μέσα από τις δράσεις και τις πρακτικές του επιβεβαιώνει ακόμα μία φορά με αυτή την πρακτική, με τη συνεργασία με δύο τετράποδους μουσιοπαιδαγωγούς, το πώς υποστηρίζει και ενισχύει τη συνύπαρξη, την ομαλή συνύπαρξη ανθρώπων και ζώων σε αυτόν τον πλανήτη. Όλες οι πληροφορίες για το Summer Camp βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας.